Ήταν όλη η ζωή μου σαν και εσύ. Με έχεις ξαναδεί γαϊδουράκια να μιλάνε αγγλικά? Όχι. Τέλειο ήταν αυτό. Τέλειο ήταν αυτό. Σωστός ο Κωνσταντίνος. Και μπράβο σας για το βιντεάκι που κάνατε. Μπράβο σας. Θανάση, αυτό η μετοπική του στάθη, δηλαδή ήταν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, εγώ έχω ξαπλώσει το κρεβάτι, όχι του πόνου. Αλλά τη λιπομέτρηση. Τη λιπομέτρηση. Γιατί σήμερα θα δούμε μια πολύ σημαντική παράμετρο. Δεν έχω κάνει ποτέ λιπομέτρηση. Ποτέ λιπομέτρηση. Ποτέ. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Και γι' αυτό κάθομαι εγώ και δεν αφήνω τον Αλέξανδρο, γιατί ο Αλέξανδρος έχει κάνει. Έχει κάνει. Ξέρει. Ναι. Η λιπομέτρηση είναι μια μέτρηση με την οποία μπορούμε να δούμε το λίπος του σώματος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πιο σημαντικό από το βάρος. Γιατί? Γιατί καθορίζουμε εμείς την παχυσαρκία με το βάρος και το ύψος. Αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ γυμνασμένος, να έχει πολλούς μυς, μεγάλο μυϊκό ιστό. Και να έχει και μεγάλο μυϊκό βάρος. Και να έχει και πολύ βάρος. Αυτό σημαίνει ότι είναι παχύσαρκος? Όχι. Γιατί έχει πολλούς μυς. Ο Σβατζενέγκερ, για παράδειγμα, που τον ξέρουν όλοι, ο Σβατζενέγκερ σύμφωνα με το ύψος του, αν βγάλαμε δείκτημα ζασώματος, ήταν παχύσαρκος. Δεν όμως παχύσαρκος, έχει πολύ μυϊκό ιστό. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει για να καθορίσουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι όχι τι βάρος ή τι ύψος έχει κάποιος, αλλά πόσο λίπος έχει πάνω στο σώμα του. Και μάλιστα μας ενδιαφέρει και θα το δούμε σε λίγο και πώς είναι αυτό το λίπος, τι κατανομή έχει πάνω στο σώμα. Είναι από τη μέση και πάνω, δηλαδή στο θώρακα και στην κοιλιά έχει αποθηκευτεί, ή είναι από τη μέση και κάτω. Αυτό που λέμε σχήμα αχλάδι. Και το άλλο μήλο. Και το άλλο μήλο. Έτσι, να δούμε πώς λοιπόν μετρούμε το λίπος. Κάτσε λίγο, το αχλάδι το ξέρω. Το μήλο ποιο είναι? Το μήλο είναι ο άνθρωπος ο οποίος συσσωρεύει βάρος, λίπος, κυρίως από τη μέση, και πάνω. Κοιλιά, σπλαχνικό λίπος αυτό που λέμε, και αυτό είναι και το επικίνδυνο λίπος. Δηλαδή, αισθητικά μπορεί να μην είναι ωραίο για μια γυναίκα να έχει στην περιφέρεια βάρος, αλλά είναι πιο υγιεινό από το να το τοποθετούμε, να το αποθηκεύουμε το βάρος στην κοιλιά και στο θώρακα. Είναι και πιο εύκολο να φύγει το σχήμα αχλαδιού, δηλαδή αν το περιμένουμε. Ακριβώς, πολύ σωστά. Γιατί το σχήμα αχλαδιού δεν συνδέεται με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως μεταβολικό σύνδρομο, ενώ αυτό που λέμε σχήμα μήλου, από τη μέση και πάνω η αποθήκευση λίπους, συνδέεται με ένα μεταβολικό σύνδρομο και έχει ένα σωρό επιπλοκές στην καρδιά και στα εγγύα. Μάλιστα. Και είναι και πιο δύσκολο να φύγει. Λες, δεν είμαι μήλο. Όχι, εσύ είσαι ιδανική. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί τώρα θα πάρει το μπανάκι της. Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τι είπαμε θα κάνουμε? Θα βάλουμε αξιδαράκι. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα. Ναι, έχουμε βάλει ένα στοίχημα. Εγώ λέω λοιπόν ότι έχει λιγότερο λίπος από το κατώτατο φυσιολογικό η Σοφία. Εγώ λέω είναι για τις γυναίκες. Είναι για τις γυναίκες το φυσιολογικό λίπος από 17% μέχρι 24% και για τους άντρες από 14% έως 20%. Είμαι δηλαδή, στο ανώτερο επιτρεπτό. Οι γυναίκες δικαιολογείται να έχουν παραπάνω λίπος από τους άντρες. Είναι άδικο αυτό, εγώ να σας πω. Επειδή, ακριβώς, επειδή, τι θα κάνουν. Υπάρχουν λιποαποθήκες. Ναι, είναι επειδή, άδικο. Μάλιστα. Όλα οι γυναίκες θα τραβάμε. Λίγο να σε σηκώσω μόνο. Λίγο να σε σηκώσω πρέπει. Εντάξει, την πρώτη σκάλα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν. Έχω και τα... αυτά τα πολύ... μικρόφωνα. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Το πόδι. Θα σας εκπλήξω, παιδιά. Κυρία Λιβέρο, όχι, θα θέλετε να... Θα σας εκπλήξω. Θα έχω πολύ παραπάνω από όσο νομίζετε. Εδώ. Όχι, θα έχεις λιγότερο. Αλλά δεν μου έχεις πει το στοίχημα τι είναι. Το έχουμε βάλει, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Τι θες? Ή θα το κερδίσω. Μια εβδομάδα στην πάρω. Ένα προφιτερόλ από το γνωστό μαγαζί. Λοιπόν. Αφού κλείσαμε μια εβδομάδα στην πάρω. Εντάξει. Τι άνθρωπος είσαι εσύ. Και εσύ για μια εβδομάδα θα μου στέλνεις προφιτερόλ. Ωραία. Όχι, συγκεκριμένο, από το συγκεκριμένο μαγαζί θέλει μυθέ σοκολάτα. Από το συγκεκριμένο μαγαζί, μάλιστα. Ειδικά τα μικρά τα τετράγωνα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά που μας είχες φέρει για την κόρη σου. Α, μάλιστα, ναι, 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 όντως. Δεν θα πάθω τίποτα. Ένα μικρό ηλεκτροσοκ, δεν θα καταλάβεις. Έλα. Θυμάμαι ένα έργο με τον Eddie Murphy που έπαιζε με τα μηχανήματα. Κάτω το χεράκι, πολύ ωραία. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να κάνουμε τη λιπομέτρηση. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε φάει, δεν έχουμε πιει, δεν έχουμε πιει ειδικά καφέ. Έτσι, ο οποίος μεταβάλλει τα... Χτες ήπιες καφέ, μου είπε σήμερα δεν ήπιες το πρωί καφέ. Για να κάνουμε τη λιπομέτρηση. Όχι χτες, σήμερα το πρωί δεν πρέπει να έχεις πει καφέ. Λοιπόν, κατά συνέπεια μπορούμε να κάνουμε... Εντάξει, δεν θα είναι ακριβής η μέτρηση. Η μέτρηση θα είναι πολύ ακριβής, γιατί το μηχάνημα αυτό που χρησιμοποιούμε είναι ακριβέστατο. Αυτή είναι μια μέθοδος... Έχει τσιμπήσει λίγο καφέ. Εύκολη. Ναι. Είναι μια μέθοδος εύκολη, οικονομική, γρήγορη και αξιόπιστη και μπορεί να μας βοηθήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να έχουμε μια εκτίμηση. Και θα κάνουμε και δώρο. Λοιπόν, θα τι βάλαμε δώρο, μέσα. Να το πούμε αυτό. Ναι, αμέ, θα κάνουμε και δώρο 10 λιπομετρήσεις στις κυρίες που θα μας πάρουν τηλέφωνο. Οι 10 πρώτες, λέω εγώ. Γιατί και όχι, κύριε. Πήγες να πάρεις αμέσως τηλέφωνο, έτσι. Γιατί όχι, κύριε. Λοιπόν, και θα βάλουμε μέσα τα στοιχεία τα οποία είναι βάρος, ύψος, ηλικία και μόνο με αυτά τα στοιχεία σε 15 δευτερόλεπτα μία πολύ μικρή συχνότητα ρεύματος. Δεν θα το καταλάβεις, δεν θα το καταλάβεις καθόλου. Μην νιώσω θα διαπεράσει ρεύμα. Και θα κάνει έτσι ένα
Σκανάρισμα. Ένα σκανάρισμα ακριβώς το σώμα μας. Και θα δούμε ακριβώς το λίπος που έχει η Σοφία. Παιδιά, και είσαι νιώθω. Έτοιμη. Ακίνητη. Πάμε 15 αντίστροφη μέτρηση. Σοφία, να ξέρεις ότι σ' αγάπησα. Ήσουν τα πάντα για μένα. Παιδιά, να φαίνεται τις βλακίες. Σοφία, ακίνητη. Ξεκινάμε. Α, η Σπυρίδωνα. Είμαστε έτοιμοι. Όταν ακούσουμε χαρακτηριστικά τον ήχο του πολύ, βλέπω όλοι εδώ μέσα. Έχουμε τελειώσει. Για να δούμε. Και η Σοφία Λιμπέρτη. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει. Ό,τι έχει. Γιατί από τη δεξιά μεριά. Μπορούμε και από την αριστερή πλευρά. Δεν έχει σημασία επειδή είναι από την θέλουμε δεξί πόδι, δεξί χέρι ή αριστερό πόδι, αριστερό χέρι. Έτσι. Ναι. Φυσιολογικό ποσοστό λίπους για τις γυναίκες 17 έως 24%. Για τους άντρες 14 έως 20%. Και. Τελικά είχες δίκιο. Πόσα είμαι. Κέρδισα μιλφέη σοκολάτα. Είχε δίκιο. Πόσα είμαι. 23%. Είδες που στόπα. Μάλιστα, τα φαινόμενα απατού. Είναι μέσα στο. Είναι σαφέστατα και είναι μέσα έτσι. Στα φυσιολογικά πλαίσια. Έτσι. Απλούστατα, η εικόνα σου μου έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λιγότερο λιπόδιστο. Είναι αυτό που λέμε ότι έτσι. Δεν έχει σημασία το βάρος. Ακριβώς, αλλά το, μυϊκή... το λίπος που έχουμε στο σώμα μας. Έτσι. Κατά συνέπεια, 23% μπορούμε να τα βγάλουμε και να σηκωθεί. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι επειδή έχει πάρα πολύ καφέ, δεν είναι ακριβώς. Μπορεί να έχει επηρεάσει ο καφές. Είπαμε να μην πει καφέ, αλλά η καφέ, η... να μην πει καφέ η Σοφία, αλλά η Σοφία δεν μας άκουσε. Δεν πειράζει όμως. Παρά τα αυτά, είσαι στα φυσιολογικά και τώρα θα κάνουμε μια μέτρηση που είσαι σίγουρα κάτω από τα φυσιολογικά. Τι μέτρηση θα σηκωθεί να δούμε την κατανομή του λίπου σου. Μισό λεπτό, περνάω μπροστά από την κάμερα. Εγώ λοιπόν. Τα παπουτσάκι βράζει. Να το βάλουμε. Βέβαια να το βάλουμε. Παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι. Μην σου σηκώνει ποδαράκι. Δεν σηκώνω ποδαράκι. Και τώρα με αυτό το μαγικό εργαλείο που λέγεται μεζούρα. Ναι. Θα δούμε την κατανομή του λίπους. Είπαμε δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν. Το ποσό του λίπους στο σώμα μας πρέπει για τις γυναίκες να είναι από 17 έως 24 και για τους άντρες από 14 έως 20. Και μας ενδιαφέρει και η κατανομή, Σοφία. Και τώρα θα με βγάλετε και μήλο. Θα σε βγάλουμε φυσιολογικότατη. Ό,τι φρούτο θέλεις. Τώρα θα είμαι και μήλο. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι για τους άντρες πρέπει η περίμετρος της μέσης στο λεπτότερό της σημείο να είναι κάτω από 94 εκατοστά. Και για τις γυναίκες κάτω από 80 εκατοστά. Γιατί έχουμε συσχέτιση μελετών που μας λένε ότι όταν οι γυναίκες έχουν περίμετρο μέσης κάτω από 80 και οι άντρες κάτω από 94 εκατοστά έχουν χαμηλό ενδεχόμενο να νοσήσουν από προβλήματα καρδιάς και αγγείων. Άρα λοιπόν, μετά. Το πρόβλημα του βάρους δεν είναι μόνο αισθητικό, γνωρίζουμε ότι είναι πρόβλημα υγείας. Πάνω από όλα είναι και το πρόβλημα υγείας. Του που έχουμε κατανομή του λίπους είναι πολύ σημαντικό για να αξιολογήσουμε μια κατάσταση. Μια γυναίκα μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κιλά, αλλά αν αυτά τα κιλά είναι αποθηκευμένα κυρίως γοφούς, γλουτούς, μυρούς, δεν κινδυνεύει τόσο όσο αν αυτά τα κιλά είναι τοποθετημένα και αποθηκευμένα από τη μέση και πάνω. Ενδοκυλιακά σπλαχνικά. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε για τις γυναίκες κάτω από 80 εκατοστά στο λεπτότερο σημείο. Εδώ θα εκπλήξεις το κοινό σου, είναι σίγουρο. Δεν έχω πάρει και το μικρόφωνο από πίσω. Όχι, το έχεις πάρει. Όχι, πολύ ωραία. Αφήνεις κάτω τα χεράκια και είσαι σε χαλαρό αυτό και είσαι στο 74. Καλά το είπα λοιπόν. Δεν είμαι μήλο. Είσαι πάρα πολύ. Μήπως είσαι αχλάδι. Άρα λοιπόν. Όχι. Δεν αρέσει το αχλάδι. Άρα λοιπόν σίγουρα είσαι φυσιολογική στο κομμάτι. Άρα δεν κινδυνεύω από καρδιακά. Δεν κινδυνεύεις, ακριβώς. Έχεις χαμηλό ενδεχόμενο για να το λέμε πιο σωστά. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Άρα το να καθορίζουμε το ποσοστό λίπους σε έναν ανθρώπινο οργανισμό πέρα το βάρος και το ύψος του και φυσικά το πώς έχει αυτό το λίπος αποθηκευτεί πάνω στο σώμα μας. Να πω ότι οι γυναίκες που έχουν πολύ χαμηλό σωματικό λίπος, γιατί μου λένε κάποιοι, οκ, okay, γιατί δεν λέμε ότι πρέπει να έχεις από τόσο λίπος και κάτω ή από τόσο και πάνω. Αλλά βάζουμε κάποιο εύρος διακυμάνσεων. Οι γυναίκες που έχουν χαμηλό σωματικό λίπος δεν σημαίνει ότι είναι πιο υγιείς, γιατί έχουν υψηλότερο ενδεχόμενο για οστεοπόρωση και για διαταραχές του κύκλου εμμηνουρίσεως. Άρα, όταν λέμε ότι μια γυναίκα πρέπει να έχει από 17 έως 24% λιπόδιστο, το να έχει κάτω από 17% δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα για το σώμα της, για την υγεία της, για την υγεία της. Έτσι, μπορεί να είναι και χειρότερα. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν χαμηλό σωματικό λίπος συνήθως είναι πιο επιρρεπείς για την οστεοπόρωση και πιο επιρρεπείς σε διαταραχές του κύκλου εμμηνουρίσεως. Και όχι μόνο αυτό, εγώ πιστεύω από ανθρώπους που έχω δει δηλαδή και συναναστρέφομαι ότι όταν έχεις κάτω από τα όρια που λες εσύ λίπος, σπάει και το πρόσωπό σου πιο. Ακριβώς και αισθητικά. Και αισθητικά χάνεις αυτό που θέλεις. Ναι. Γιατί το λίπος. Λίγο λιπάκι που χρειαζόμαστε να ακριβώς. Καλέ, έχουμε πελατάκι. Έλα, βγάλε παπουτσάκι. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε τώρα, ότι πάντα στις τιμές τις φυσιολογικές πρέπει να κειμενόμαστε μέσα σε αυτό το εύρος τιμών. Το να είμαστε, για παράδειγμα, λέω τώρα στη χοληστερόλη, που μου λένε κάποιοι, ξέρεις, έχει πολύ χαμηλή χοληστερόλη, έχει 100. Πολύ καλά. Δεν είναι καλό.
Η χοληστερόλη πρέπει να κυμαίνεται από μέχρι. Α, δεν τυχαίο, εκεί μέσα πρέπει να είμαστε. Ακριβώς. Σε όλες τις τιμές. Έτσι. Και στο λίπος λοιπόν του σώματος πρέπει να κυμαινόμαστε σε συγκεκριμένες τιμές. Τις είπαμε ποιες είναι, γιατί πιο κάτω έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Εγώ μπορώ να κατέβω λίγο πιο κάτω. Πιο πάνω δεν μπορώ να πάω. Ακριβώς. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Πώς θα κατέβω, γιατρέ μου? Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι υπάρχουν ουσίες φυσικές οι οποίες βοηθούν το μεταβολισμό. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που αναφέρονται σε ουσίες όπως είναι η καψαϊκίνη. Αυτή η ουσία βρίσκεται στην κόκκινη πιπεριά, στην καυτερή πιπεριά. Ουσίες όπως είναι η επιγαλοκατεχίνη, να την πω σωστά, που βρίσκεται μέσα στο πράσινο τσάι. Mm-hmm. Άρα πράσινο τσάι, κόκκινη πιπεριά, η καφεΐνη του καφέ, το ασβέστιο, η τυροσίνη, ένα μινοξύ που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ποσότητα στη σπιρουλίνα. Η σπιρουλίνα που την έχουμε αναφέρει τόσες φορές, ακριβώς, είναι η πλουσιότερη πηγή τυροσίνης. Αυτές οι ουσίες, η τυροσίνη, η καψαϊκίνη, οι άγνωστες ουσίες για το κοινό, η επιγαλοκατεχίνη κτλ., βοηθούν πάρα πολύ το μεταβολισμό. Όμως, αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα, και για να είμαστε τίμοι σε όσους μιλάμε, δεν ξέρουμε πρώτον τι ποσά μπορούμε να πάρουμε μέσα από τις τροφές, ώστε να είναι ικανά να βοηθήσουν το μεταβολισμό και τις καύσεις μας. Εννοώ το εξής, ότι σε ένα εργαστήριο παίρνουμε μια πολύ μεγάλη ποσότητα από εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, από καφεΐνη, από ασβέστιο, από τυροσίνη και από καψαϊκίνη και κάνουμε κάποιες μελέτες. Και βλέπουμε ότι όντως ανεβαίνει ο μεταβολισμός. Έχουμε αύξηση του μεταβολισμού, μείωση του λιπόδους ιστού. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος πιει, για παράδειγμα, ένα φλιτζάνι τσάι πράσινο την ημέρα και πάρει και λίγη κόκκινη πιπεριά πάνω από τη μακαρονάδα του, έχει θα κάψει λίπος. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν ουσίες φυσικές που βοηθούν το μεταβολισμό. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι οι ποσότητες που απαιτούνται μέσα από την τροφή ώστε να βοηθήσουν το μεταβολισμό. Πάντως, τρώγοντας κόκκινη πιπεριά, παίρνοντας καψαϊκίνη, σπιρουλίνα, παίρνοντας τυροσίνη, ασβέστιο μέσα από γαλακτοκομικά και φυσικά παίρνοντας πράσινο τσάι, καθημερινά. Το σίγουρο είναι ότι βοηθούμε το μεταβολισμό και την υγεία μας. Τώρα, το ποσοστό που τον βοηθούμε δεν το γνωρίζουμε. Επίσης, υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δίνονται σαν λιποδιαλύτες. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος μύθος. Η καρνιτίνη που λένε αυτό. Η καρνιτίνη δεν έχει καμία σχέση να κάνει με το λίπος που είναι αποθηκευμένο πάνω στο σώμα μας. Μάλιστα. Είναι μια ουσία, όχι αμινοξύ, ένα άλλο είδος ουσίας που μας βοηθά να μεταφέρονται, τέλος πάντων, πολύ χοντρικά θα το πω, κάποια λιπαρά οξέα μέσα στο μυτοχόνδριο για καύση. Δεν έχει όμως να κάνει καθόλου με το λίπος που είναι αποθηκευμένο στο σώμα μας. Το ίδιο και η λεκυθίνη, που σου λέει πάρε λεκυθίνη, είναι μια ουσία που μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει μια διαταραχή στη χοληστερόλη στα τριγλυκερίδια του. Όμως δεν είναι μια ουσία που θα την πάρουμε και θα έχουμε ξαφνικά απώλεια λίπους. Το διευκρινίζουμε αυτό, οι λιποδιαλύτες που κυκλοφορούν, το 95% των σκευασμάτων, δεν έχουν πραγματική δράση. Ειδικά αν δεν κάνουμε δίαιτα, αν δεν κάνουμε μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή, να το πω καλύτερα, ή αν δεν γυμναστούμε, ή αν δεν κάνουμε και τα δύο μαζί. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, στις τιμές που παίζω εγώ, και δεν τα παίρνω όλα αυτά, πες. Δεν πίνω πράσινο τσάι, δεν τρώω κόκκινη πιπεριά. Κάνοντας άσκηση καθημερινά, τρεις φορές την εβδομάδα, ας πούμε. Καίω. Αυτό που πρέπει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μέσα από την άσκηση είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι θέλουμε, κυρίως για άτομα που θέλουν να χάσουν λιπόδι ιστό, αερόβιο έργο. Θέλουμε δηλαδή το step, το διάδρομο, το ποδήλατο, το τρεξιματάκι, το πρόγραμμα αερόβικης. Να υδρώνουμε. Ακριβώς. Να το πούμε πολύ χοντρικά, γιατί έχει να κάνει με τους φυγμούς. Το αερόβιο μηχανισμός, να πούμε, δουλεύει μετά το 20 λεπτό. Είναι πολύ σωστό και αυτό. Έχει να κάνει με τους σφιγμούς, βέβαια, ναι, που επιτυγχάνουμε. Αρχίζει και μπαίνει στον αερόβιο μετά το 20 λεπτό. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι κάνει. Γιατί αυτό που όμως... κάνω με τον Στέφανο αερόβιο και στα πρώτα 5 λεπτά η καρδιά μου έχει πάει στο στόμα μου. Ναι, γι' αυτό είπα. Έχει να κάνει με τους σφιγμούς, ναι, με το πόσο γρήγορα επιτυγχάνουμε κάποιες τιμές σφιγμών. Όμως είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μέσα από την άσκηση αυτό που επιδιώκουμε είναι να έχουμε καλύτερο σώμα ως προς τη σύνθεσή του, δηλαδή να τονώσουμε το μυϊκό ιστό. Αν θέλεις, βοηθάει πάρα πολύ η άσκηση και το γνωρίζουμε όλοι στην ψυχική μας ισορροπία, μας εκτονώνει, μας κάνει ακριβώς. Αλλά το λέω αυτό γιατί να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε μέσα από την γυμναστική και από την άσκηση να κάψουμε τεράστια ποσά θερμίδων, τα οποία μπορούμε μετά να τα καταναλώσουμε μέσα από την τροφή. Σου λέει κάποιος, για παράδειγμα, πήγα ένα περίπατο, άρα μπορώ να φάω τώρα ένα προφιτερόλ 600 θερμίδων, γιατί το έκαψα. Ο περίπατος δεν κόστησε θερμιδικά για το σώμα μας πάνω από 80 θερμίδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει μια να υπάρχει. Αν έχει πάρει, ας πούμε, ακριβώς, τις διπλάσεις. Ακριβώς. Για να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν πώς πρέπει να ελέγξουμε το βάρος μας, 80-85%
πρέπει να δώσουμε προσοχή και έμφαση στη διατροφή και το υπόλοιπο ποσοστό φυσικά στην άσκηση. Ο συνδυασμός διατροφής και άσκησης είναι ο καλύτερος. Οι πρώτες 10 μόνο... κυρίες λοιπόν, θα πάρουν τηλέφωνο, κερδίζουν λιπομέτρηση. Πολύ αξιόπιστη, εύκολη και γρήγορη. Και αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι να προσέξουν τα νέα ειδικά παιδιά που παίρνουν στα γυμναστήρια διάφορα σκευάσματα λιποδιαλυτών για να βοηθήσουν τον οργανισμό τους να χάσει πιο γρήγορα λίπος κτλ. Πέρα από αυτά που είπαμε, τα οποία σαφέστατα και έχουν μέσα φυσικές πρώτες ύλες, υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν χημικές ουσίες, πολύ επικίνδυνες για το σώμα μας. Μάλιστα, υπάρχουν ουσίες οι οποίες έχουν κατηγορηθεί ακόμα και για θανάτους, όπως είναι η εφεδρίνη, που δυστυχώς ακόμα μπορούν κάποιοι να βρούνε σε γυμναστήρια. Άρα, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πάμε να κάνουμε κακό στην υγεία. Να πούμε ότι ο γυμναστής δεν είναι γιατρός. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο Αλεξάνδρος.